Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στην τρίτη θεματική μας, η κοινωνικο-οικονομική διάσταση της ασφάλειας. Συζήτηση με τίτλο «Κοινωνικό κράτος και φροντίδα». Η αλήθεια είναι ότι η ασφάλεια είναι πολύπλευρη. Συνήθως όλα τα προβλήματα είναι πολύπλευρα. Έτσι και η ασφάλεια δεν περιορίζεται σε θέματα όπως η αστυνόμευση, ή τα σύνορά μας, ή ακόμα και οι μεταφορές που ήρθαν στην επικαιρότητα λόγω του δυστυχήματος στα Τέμπη. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο σε άμεσο ή σε φυσικό επίπεδο. Η ασφάλεια φτάνει και σε θέματα όπως ο ρόλος ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας ή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Είχαμε μάθει ότι το προηγούμενο διάστημα ότι το κοινωνικό κράτος είναι ο θεσμός που βρίσκεται πάντα δίπλα μας, είναι εκεί για να μας προστατεύει. Στην τελική, για να το πούμε και λίγο πιο απλά, είναι με το μέρος μας. Με τα στραβά του, ναι, είχε και στραβά όλο το προηγούμενο διάστημα από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2019, αλλά ήταν εκεί. Αντιθέτως, από το 2019 μέχρι και σήμερα, αυτό το κοινωνικό κράτος έχει μετατραπεί σε ένα επιτελικό κράτος και αναπόφευκτα απομακρύνθηκε από τον πολίτη, αφού η αρχή του ενός είναι πιο σημαντική από τις ανάγκες των πολλών. Να πάμε όμως στους ομιλητές μας, αυτοί είναι εξάλλου που θα μας εξηγήσουν καλύτερα το τοπίο το οποίο έχει διαμορφωθεί, αλλά και ένα πλάνο, ένα σχέδιο, ένα όραμα για να ζήσουμε πραγματικά ασφαλείς. Όχι με όρους αστυνόμευσης ή με όρους το να είμαστε ασφαλείς σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά με αυτό που σημαίνει πραγματικά η λέξη, δηλαδή να είμαστε προστατευμένοι, να είμαστε μακριά από τον κίνδυνο. Οπότε πάμε στην κυρία Ντίνα Βαΐου, την ομότιμη καθηγήτρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα πολεοδομίας και χωροταξίας, με θέμα τη φροντίδα και την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Προσθέτω στους τίτλους και τέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για τη φροντίδα και την ασφάλεια στην καθημερινότητα και όχι στα σύνορα της χώρας ή σε καιρό πολέμου. Μετά από 5 δεκαετίες νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας, η έννοια της ασφάλειας στην καθημερινότητα έχει φτάσει να ταυτίζεται με πρακτικές αστυνόμευσης, καταστολής, στρατιωτικοποίηση του χώρου, κρατικής και ιδιωτικής βίας, φόβου, διαφόρων τέτοιων πλευρών της καθημερινότητας που αντλούν νομιμοποίηση από τη θεωρούμενη μόνιμη απειλή όσων κατασκευάζονται ως άλλοι. Το άλλοι σε εισαγωγικά. Έχει δηλαδή αποψηλωθεί η έννοια της ασφάλειας από συνδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας και την προστασία από την επισφάλεια, με την πρόσβαση των πολλών σε κοινωνικά και πολιτισμικά αγαθά και υποδομές, με την ελεύθερη χρήση του δημόσιου χώρου και πολλά ακόμη που συνιστούσαν το πλαίσιο ασφάλειας όπως την ξέραμε στον παγκόσμιο βορρά, να μην ξεχνάμε. Η μετατόπιση του περιεχομένου συνδέεται και με μια γενικότερη αλλαγή του λεξιλογίου που έχει επαναπροσδιορίσει ρόλους, ταυτότητες και σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ τόπων και μεταξύ θεσμών και έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ιδεολογίας του νεοφιλελευθερισμού και στην εγκαθίδρυση μιας νέας καπιταλιστικής ηγεμονίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε γίνει πελάτες και όχι, για παράδειγμα, επιβάτες, φοιτήτριες, ασθενείς ή αναγνώστριες. Παράλληλα, η έννοια του δημόσιου, η οποία παρέπεμπε στη συλλογική μας ύπαρξη και ασφάλεια και σε κάτι άξιο σεβασμού, έχει τόσο πολύ δυσφημιστεί, ώστε να έχει αμφιλεγόμενο, αν όχι αρνητικό πρόσημο. Στο νέο κυρίαρχο λεξιλόγιο επαναπροσδιορίζονται και τα περιεχόμενα διαφόρων άλλων ενιών, όπως ο πλούτος, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, οι δαπάνες, η κερδοσκοπία, η εργασία, η ανισότητα και η ισότητα.
δύο παραδείγματα, θα πω, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο που κατανοούμε, μεταξύ άλλων, και τα ζητήματα ασφάλειας και φροντίδας, αλλά και τον έμφυλο προσδιορισμό αυτών των ζητημάτων. Πρώτο παράδειγμα, στους εθνικούς λογαριασμούς θεωρείται το χρήμα που χρησιμοποιείται για κτίρια, υποδομές και υλικές υποδομές θεωρείται επένδυση. Ενώ δαπάνη είναι το χρήμα που χρησιμοποιείται για τους μισθούς, για παράδειγμα όσων λειτουργούν τις υπηρεσίες για τις οποίες γίνεται η επένδυση. Έτσι, η κατασκευή ενός σχολείου ή ενός νοσοκομείου είναι επένδυση, ενώ οι μισθοί των δασκάλων, των καθαριστριών, των επιστατών, των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού είναι δαπάνες. Δεύτερο παράδειγμα, επίσης στους εθνικούς λογαριασμούς, αλλά και στην κοινή αντίληψη, το τι μετράει ως εργασία συναρτάται με χρηματική συναλλαγή. Μόνο η αμοιβόμενη εργασία αναγνωρίζεται και καταγράφεται ως τέτοια. Ο τεράστιος όγκος μη αμοιβόμενης εργασίας δεν υπολογίζεται. Θεωρείται μη εργασία, αν και είναι αναγκαία για την αναπαραγωγή της κοινωνίας. Την εργασία αυτή, όπως μας είχε αναπτύξει πολύ διεξοδικά και η Νάνση Φρέιζερ στην ετήσια διάλεξη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς προετών, αυτή λοιπόν την εργασία ο καπιταλισμός την εκμεταλλεύεται χωρίς κόστος, σαν να ήταν δωρεάν, και προσθέτω σε αυτό και οι άνδρες το ίδιο, σε έναν κόσμο που την θεωρεί γυναικεία υπόθεση. Τα δύο αυτά παραδείγματα, μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν πλευρές αυτού που στις μέρες μας ονομάζουμε φροντίδα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μιλάμε για τη φροντίδα, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις αμοιβόμενες όσο και τις μη αμοιβόμενες όψεις της. Η φροντίδα ως απλήρωτη εργασία, που επιτελείται κυρίως από γυναίκες, αποτελούσε από τη δεκαετία του 1970 αντικείμενο συζήτησης στο φεμινιστικό κίνημα και στην φεμινιστική θεωρία, ως παράγοντας ερμηνείας των έμφυλων ανισοτήτων. Τότε βρίσκονταν στην ατζέντα πολλών γυναικείων ομάδων και οργανώσεων ζητήματα όπως ο μισθός της νοικοκυράς, η απομόνωση και η απόγνωση των νοικοκυρών, η ανακατανομή του χρόνου απλήρωτης εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η συγκρότηση της υποκειμενικότητας νοικοκυρά και πολλά άλλα ζητήματα. Το θέμα αυτό έπεσε σε σχετική ανυποληψία μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, καθώς άλλα ζητήματα ήρθαν στο προσκήνιο του θεωρητικού προβληματισμού, που είχαν να κάνουν κυρίως με την επιτελεστική συγκρότηση του φύλου, τη διαπλοκή του με άλλους άξονες διάκρισης, την υπέρβαση των διεισμών και ούτω καθεξής. Επανήλθε όμως ξανά η κουβέντα, μετά το 1989 κυρίως, μέσω των μεταναστευτικών σπουδών, όταν η φροντίδα έγινε πραγματική εργασία σε εισαγωγικά, δηλαδή αμοιβόμενη, για τις χιλιάδες γυναίκες που αναζήτησαν καλύτερη τύχη στον παγκόσμιο βορρά. Νέα ερωτήματα και προσεγγίσεις τέθηκαν λοιπόν, τόσο στην έρευνα όσο και στα σχετικά κινήματα, επαναπροσδιορίζοντας πώς επιτελείται και κατανέμεται η φροντίδα μεταξύ οικογένειας, κράτους και αγοράς. Η πολύπλευρη κρίση του 2008 αποκάλυψε το έλλειμμα φροντίδας σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά κυρίως η πανδημία COVID έδωσε αφορμή για μια πολύ πιο ευρεία συζήτηση σε διάφορες κλίμακες, από το σώμα ως το παγκόσμιο, σε έναν κόσμο που παρέμενε αφρόντιστος όλες αυτές τις δεκαετίες κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού. Σε αυτή την ευρύτερη συζήτηση ξανασυζητήθηκαν ιδέες και επεξεργασίες φεμινιστριών ερευνητριών, οι οποίες υπογράμμιζαν τις πολλαπλές όψεις της φροντίδας, υλικές, συναισθηματικές, γεωγραφικές, αλλά και μία ανάγκη για μία οικονομία φροντίδας ή μία μόβ οικονομία,
όπως γράφει για το, στο πλαίσιο αυτό η Μαρία Καραμεσίνη, η παραδοχή είναι ότι οι κοινωνίες και όλα τα μέλη τους εξαρτώνται από την εργασία φροντίδας που είναι απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα οικονομικό σύστημα που να αναγνωρίζει την αξία της φροντίδας και να διευκολύνει την παροχή της χωρίς αναπαραγωγή των ανισοτήτων φύλου, τάξης και εθνότητας. Η φροντίδα στην συζήτηση αυτή, όπως καταλαβαίνουμε, περιλαμβάνει και μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες και υπηρεσίες όπου οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι αμείβονται. Υπονοώ εδώ τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τους απόμαχους, αλλά και υποδομές όπως η κατοικία, οι δρόμοι, οι κοινόχρηστοι χώροι, οι συγκοινωνίες, τα δίκτυα ίδρυυσης ενέργειας και επικοινωνιών. Η πρόσβαση σε όλα αυτά από γενικευμένο δικαίωμα έχει γίνει ειδικευμένα προγράμματα περιορισμένης διάρκειας για ολίγους δικαιούχους που τους χαρακτηρίζουμε ευάλωτους. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, μια και αυτά αποτελούν αντικείμενο άλλων παρεμβάσεων στο συνέδριο και θα ακούσουμε πολύ πιο αναλυτικές παρουσιάσεις. Όμως, με την αποδιάρθρωση όλων αυτών των πεδίων δημόσιας παρέμβασης, η ασφάλεια στην καθημερινότητα έχει πάψει να υπάρχει. Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω κάτι που συνήθως ξεχνιέται στη συζήτηση περί φροντίδας και έχει να κάνει με τα ενσώματα υποκείμενα που την επιτελούν. Οι γυναίκες, παρόλες τις προόδους στις έμφυλες σχέσεις, εξακολουθούν να επιτελούν τα 2/3 της αμοιβόμενης εργασίας φροντίδας και τα 3/4 της μη αμοιβόμενης στον κόσμο. Η εικόνα αυτή αλλάζει τα δεδομένα και τις αναγκαίες προσεγγίσεις. Δυστυχώς όμως δεν φαίνονται, κατά τη γνώμη μου, στο ορατό μέλλον προοπτικές αλλαγής των κυρίαρχων αντιλήψεων και των κυρίαρχων λεξιλογίων για τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βαΐου και τώρα θα πάμε σε μια παρέμβαση μέσω βίντεο από την Γιολάντα Ντίας από την Ισπανία, αναπληρώτρια Πρωθυπουργό, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, επικεφαλής της πλατφόρμας Σούμαρ. Η κυρία Γιολάντα Ντίας... Queridos compañeros y compañeras griegas, querida Danai, querido Alexis, me hace especial ilusión enviar un saludo al Instituto Nikos Poulantzas, que recoge el mejor legado de un pensador que nos ayuda, todavía hoy, a pensar críticamente en torno al poder y al Estado. En tiempos de guerra, debemos recordar que la paz es mucho más que la ausencia de conflictos bélicos. Mientras la internacional reaccionaria reivindica la seguridad de unos pocos a expensas de la estabilidad de las mayorías, nosotras y nosotros debemos defender un modelo de sociedad en la que la seguridad de todos y todas es la condición de la seguridad de cada uno. Su seguridad es la de la arbitrariedad de los privilegiados, la nuestra es la de la tranquilidad y dignidad para todo el mundo. Dice el Papa Francisco que la incertidumbre mata el futuro. Recuperar hoy la idea de seguridad es reconstruir la posibilidad de un horizonte predictivo para las mayorías, un futuro sin miedo ni desasosiego. Es hablar de que no hay seguridad real sin seguridad laboral, social, económica y medioambiental. Es dejar atrás, de una vez por todas, la máquina generadora de inseguridad que es el neoliberalismo. Y termino. Quiero dar las gracias una vez más a Alexis y a Syriza. Somos, estoy convencida, firmes aliados en el camino hacia una Europa social y verde y feminista que proteja a su ciudadanía y dé seguridad a las personas trabajadoras.
Muchas gracias a todos y a todas. Os deseo muy feliz congreso. Queridos compañeros y compañeras. Ωραία. Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ένα τομέα που μοιάζει ως ο φτωχός συγγενής στο σύστημα υγείας της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός, γιατί είναι ουσιαστικά στη βάση της πυραμίδας του συστήματος. Θα σταθούμε όμως στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα και το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών, τις προκλήσεις και τις προοπτικές. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, η κυρία Τριανταφυλλιά Αθανασίου, η οποία έχει και τον λόγο. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνετε στο νομικό πρόσωπο το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος να παρουσιάσει τις θέσεις για το ζήτημα της κοινωνικής φροντίδας και ευρύτερα της ασφάλειας και της προστασίας, γιατί όπως είπε και ο συντονιστής μας, η ασφάλεια πρέπει να είναι πολύπλευρη και σαφώς περιλαμβάνει και το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, το σύστημα πρόνοιας, που αφορά όλους. Ήθελα λοιπόν να πω ότι από τη θέση μου αυτή, όντας έτσι αρκετά χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και σε αυτή την μορφή ως νομικό πρόσωπο που έγινε το 2017 και η οργάνωση και η λειτουργία του το 2018 και ορίστηκε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και πλέον είχαμε εκλογές και έχουμε περιφερειακά τμήματα 13 σε όλη τη χώρα, όπως είναι οι περιφέρειες και 9.000 μέλη, να πω ότι θεωρώ, και το λέω αυτό με την εμπειρία μου, ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για το κράτος πρόνοιας. Αυτό το κρίσιμο σημείο έχει να κάνει όχι με την ασφάλεια, αλλά με την ανασφάλεια, την οποία βιώνουν οι συμπολίτες μας, βιώνουμε εμείς τις κοινωνικές υπηρεσίες και βιώνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, εξαιτίας πραγματικά μίας απαξίωσης, θα έλεγα, του κοινωνικού κράτους. Και θέλω να σας πω ότι έχω αναφέρει και από τη θέση μου, αλλά και όπου συμμετέχω σε επιτροπές και λοιπά από το θεσμικό μου ρόλο, ότι έχουμε ένα σύστημα πρόνοιας, το οποίο έχει να κάνει πραγματικές προσλήψεις προσωπικού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί μέσα από συμβάσεις να δημιουργήσει αυτή την ασφάλεια, όμως δεν δημιουργεί τη σταθερότητα που θα αποτελέσει και θα βοηθήσει στην ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών. Προχωρώντας λοιπόν σε αυτό το σύστημα εθνικής φροντίδας, θα πρέπει να πούμε τι είναι αυτό το σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Για να δούμε. Δεν πρέπει να είναι προστασία. Βλέπουμε Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας. Σε ποιους, σε άτομα και ομάδες, μέσα από προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης, για να πετύχουμε τι. Την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων στην οικονομική και κοινωνική ζωή, με στόχο το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ας ξαναβρούμε την αξιοπρέπεια, ας ξαναμιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για κοινωνική δικαιοσύνη. Τι κάνουν οι υπηρεσίες τώρα οι προνοιακές? Στοχεύουν στην εξατομικευμένη φροντίδα και στην κάλυψη των αναγκών. Γιατί μιλάμε λοιπόν? Μιλάμε για υπηρεσίες που αφορούν την παιδική μέρημνα, την ενίσχυση οικογένειας, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ευρύτερα των ευάλωτων και ευπαθών. Ποιος είναι ο ευάλωτος? Έχουμε προσδιορίσει αυτό το κράτος ποιος είναι ο ευάλωτος? Σαφώς έχουμε κάτι που το περιγράφει, αλλά δυνητικά όλοι μπορούμε να κινδυνεύσουμε από ευαλωτότητα. Και αν προχωρήσουμε λίγο, θα δούμε ότι διαρθρώνεται, όπως και το νήσω, την αναρδιάρθρωση του συστήματος μέσα από την πρόληψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και την έγκαιρη παρέμβαση. Θέλω να φτάσει στα αυτιά όλων μας να ακούσουμε πραγματικά και να διαμορφώσουμε έτσι πολιτικές που θα έχουν να κάνουν με την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Γιατί εκεί, αν στοχεύσουμε εκεί, πραγματικά μπορούμε να επενδύσουμε στο μέλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό, την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα. Δεν το λέω εγώ, έτσι είναι ορισμένο. Αποσκοπεί στην πρόληψη αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού. Και οι υπηρεσίες αυτές προβλέπεται ότι παρέχονται στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δηλαδή συζητάμε για τους Δήμους. Πάμε λίγο πιο κάτω, βλέπουμε τι είναι η δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα. Η πρωτοβάθμια μιλούσε για ανοιχτές υπηρεσίες, ανοιχτές δομές. Εδώ έχουμε κλειστού τύπου φροντίδα. Και την τριτοβάθμια που μιλάμε για την εξειδίκευση.
των υπηρεσιών με κάποια κλειστή κοινωνική φροντίδα, υψηλή εξειδίκευση το βλέπουμε. Ας δούμε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε πάντα αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και έρχεται το 2010 ο νόμος Καλλικράτη που μεταφέρει αρμοδιότητες από τις περιφέρειες. Ο νόμος τότε, προσέξτε τι ήθελε να κάνει, ο νόμος ήθελε να διαχωρίσει την περιφέρεια και τις αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση με την έννοια εξυπηρέτησης κοινού, πολίτη που προσέρχεται και στην περιφέρεια σε ένα κομμάτι περισσότερο επιτελικού σχεδιασμού. Στην περιφέρεια έμεινε η αναδοχή, η τεκνοθεσία και αν θέλετε αυτό που λέγαμε ίσως πριν λίγο περισσότερο μεθοδολογία και εξειδίκευση. Είχαμε 325 δήμους, 332 με τον Κλεισθένη. Πάμε να δούμε τώρα με τις αρμοδιότητες που ανατέθηκαν. Οι Δήμοι έρχονται αντιμέτωποι σε αυτό το πρωτοβάθμιο επίπεδο προστασίας, φροντίδας, ασφάλειας με τα κοινωνικά προβλήματα τα τοπικά, τα οποία πρέπει να μπορούν να είναι σε θέση και να τα εντοπίζουν και να τα καταγράφουν, αλλά και να παρεμβαίνουν με λύσεις. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ο εντοπισμός, σημασία έχει πώς θα βρούμε τις λύσεις. Και επίσης θα πρέπει να αντιληφθούν, εδώ προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό το ρόλο τους στο σχεδιασμό και στον επιχειρησιακό και στο στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να προτείνουν και προς την κεντρική εξουσία, να μην έρχονται οι λύσεις από πάνω προς τα κάτω. Διαμορφώθηκε λοιπόν αυτή η διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα περιγράφω αυτά όχι για να σας κουράσω, αλλά για το πρωτοβάθμιο επίπεδο κοινωνικής φροντίδας που συζητάμε. Να δείτε όταν το 10 δημιουργήθηκαν και εδώ βλέπουμε την κατανομή πώς πληθυσμιακά διακρίνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι Δήμοι δηλαδή, πώς είναι η διάρθρωσή τους σε επίπεδο διεύθυνσης κοινωνικής πολιτικής, μπορεί να έχει τμήμα ή αν είναι μικρός Δήμος μπορεί να έχει ένα αυτοτελές γραφείο κοινωνικής προστασίας. Εδώ λοιπόν, αν δούμε τις αρμοδιότητες, μιλάει για σχεδιασμό, μιλάει για εφαρμογή, μιλάει για ανάπτυξη δικτύων εθελοντισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων, ομάδων εθελοντών, παρακολούθηση και εισήγηση για θέματα που αφορούν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό επίπεδο, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες δομές κοινωνικής προστασίας ευρύτερα του κράτους. Και αντίστοιχα στους Δήμους προβλέφθηκαν και τα τμήματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας των φύλων, εδώ έχουμε τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, προσέξτε. Για τους κοινωνικούς λειτουργούς θέλω να το τονίσω αυτό. Η κοινωνική έρευνα δεν είναι αυτή η στατιστική μελέτη, είναι και αυτή. Όμως είναι το διαγνωστικό τους εργαλείο με το οποίο εκτιμούν τις ανάγκες. Και όταν ακούτε τώρα ένας κοινωνικός λειτουργός έκανε σε περίπτωση παραμέληση κακοποίηση ανηλίκου μια κοινωνική έρευνα, σημαίνει ότι προχώρησε με τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτει από την επιστήμη του στο να κάνει τι. Προχώρησε στο να βρει το πρόβλημα, να διαγνώσει την ανάγκη, να προτείνει λύσεις και στη συνέχεια να φροντίσει σε συνεργασία με το άτομο και την οικογένεια αυτές οι λύσεις να εφαρμοστούν. Άρα λοιπόν έχουμε τους κοινωνικούς λειτουργούς μέσα από αυτά τα προγράμματα στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Βλέπουμε εδώ την κεντρική κοινωνική υπηρεσία που προσέξτε να δείτε θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο συντονισμού, θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο μέσα από το σχεδιασμό της να μπορεί να προτείνει για τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν. Έχουμε τα κέντρα κοινότητας. Μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα. Τα κέντρα κοινότητας είναι ένα front desk που βλέπει τις περιπτώσεις, βλέπει τα προβλήματα και εντάσσει εκτός από επιδημοτική πολιτική σε όλα τα επιδόματα. Τι θα έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να κάνει και το μετά στην προστασία και την ασφάλεια του ανθρώπου. Θα έπρεπε να διασυνδέει με την αγορά εργασίας και αυτούς τους κοινωνικούς προσδιοριστές που οδηγούν στην ευπάθεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Έχουμε τις δομές καταπολέμησης της φτώχειας, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, τα ΚΑΠΗ, τα ΚΔΑΠ με ΑΚΙΦΗ, βοήθεια στο σπίτι, βρεφονηπιακούς σταθμούς, συμβουλευτικά κέντρα καταπολέμησης βίας κατά των γυναικών, κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων. Το πήγα λίγο πίσω. Να δούμε τώρα την κοινωνική εργασία. Τι είναι η κοινωνική εργασία? Είναι η επιστήμη των κοινωνικών λειτουργών. Βλέπουμε ότι, αν διαβάσετε τον ορισμό, δεν θέλω να σας κουράσω, θα δείτε ότι οι αρχές μας είναι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι οι αρχές της συλλογικής ευθύνης και της συνεγορίας υπέρ των ευπαθών ομάδων και αδύναμων ομάδων του πληθυσμού. Έτσι, πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής και να αυτοοργανωθούν διεκδικώντας.
Έτσι έχει μια διτή ιδιότητα, έχουμε να εξασφαλίσουμε την ευημερία ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων, μέσα από το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και, προσέξτε αυτό το σημείο, της επίτευξης αλλαγών στις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε αυτές τις συνθήκες. Βλέπουμε και όσοι είμαστε πρώτης γραμμής καθημερινά αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε να αιτιολογήσουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και μπορούμε να προτείνουμε μέτρα για να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες, ακόμα και σε, αν θέλετε, προσέξτε να δείτε, σε επίπεδο γειτονιάς. Αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για την παιδική φτώχεια, σας λέω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, μπορούμε να μετρήσουμε, να βάλουμε δείκτες μέτρησης της παιδικής φτώχειας. Και αν εντοπίσουμε ότι μια γειτονιά, μια περιοχή, να προτείνουμε εκείνα τα μέτρα που ακόμα και μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, αν φέρουμε περισσότερα καταστήματα, αν φέρουμε στάσεις λεωφορείων, μπορεί μια συγκοινωνία κλπ, θα βελτιωθεί, θα αναπτυχθεί η περιοχή, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα εργαστούν οι γονείς, οι άνθρωποι. Σκεφτείτε το λίγο πώς μπορεί να είναι αυτό το σχήμα. Άρα είναι ένας τρόπος να μειώσουμε την παιδική φτώχεια, που η παιδική φτώχεια τι κάνει, κάνει μια διαγενειακή αναπαραγωγή των κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι, οι κοινωνικοί λειτουργοί παρεμβαίνουν σε πολλαπλά επίπεδα. Βλέπετε τη δουλειά που κάνουν, να μην σας κουράζω εδώ. Ποιες είναι οι προκλήσεις, γιατί μιλήσαμε για τις προκλήσεις για το θεσμικό ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών. Μπορεί το σύστημα, αυτό που έχουμε, κοινωνικής φροντίδας, να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες. Κοινωνικο-οικονομική κρίση, πανδημία, ενεργειακή κρίση. Μπορεί να είναι ευέλικτο το υπάρχουν θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για να άρει τους φραγμούς πρόσβασης. Υπάρχουν φραγμοί πρόσβασης, βεβαίως υπάρχουν φραγμοί πρόσβασης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα είναι ανασφάλιστοι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι παιδιά ασυνόδευτοι, ανήλικοι κλπ. Που δυσκολεύονται. Υπήρξε βελτίωση της νομοθεσίας, αλλά και εκεί πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Έχουν δυνατότητα οι κοινωνικές υπηρεσίες να καταγράφουν με συστηματικό τρόπο τα προβλήματα και έτσι τα προβλήματα πώς μπορούμε να τα αντιληφθούμε, να τα καταγράψουμε. Έχουν. Ας πούμε, βλέπω εδώ τον πρώην Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημήτρη Καρέλα. Ένα πρόβλημα σχεδιασμού στα κέντρα κοινότητας ήταν ότι δεν μπορούν να δουν στοιχεία, το οποίο το έχουμε αναφέρει, σε τοπικό επίπεδο. Αυτά τα στοιχεία όλα που συγκεντρώνουν τα κέντρα κοινότητας πάνε στο Υπουργείο, βγαίνουν στατιστικά σε ένα εθνικό επίπεδο, αλλά στο τοπικό επίπεδο, αν θέλει κάποιος Δήμος να εφαρμόσει πολιτικές, να δει πόσες οικογένειες με παιδιά υπάρχουν, πόσες είναι μονογονεϊκές, πόσες ανήκουν στην κατηγορία, ας πούμε, κάτω από το επίπεδο της φτώχειας ή οτιδήποτε, μπορούμε να το κάνουμε, όχι. Και ίσως αυτό το σύστημα το πληροφοριακό να είναι μόνο ένα κουμπί που θα πρέπει να προσθεθεί. Άρα λοιπόν εμείς εντοπίζουμε αυτά τα προβλήματα και προτείνουμε αυτές τις λύσεις. Μπορούν να σχεδιάσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να προτείνουν μέτρα. Σαφώς και μπορούν, αλλά ποιοι θα το κάνουν αυτό. Ο ένας, θα δείτε παρακάτω, ή ο κανένας επιστήμονας που είναι σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε σε αυτό το σύστημα, αν θέλουμε να το ξαναδιμορφώσουμε, πώς συνεργάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, πώς δικτυώνονται, υπάρχουν πρωτόκολλα ενεργειών για όλα αυτά τα πράγματα. Για να μιλήσουμε για την ασφάλεια, που είναι και το θέμα έτσι του πολύ όμορφου συνεδρίου. Η πραγματικότητα λοιπόν των κοινωνικών υπηρεσιών σε όλο το σύστημα είναι ότι υπάρχει ελλειπή στελέχωση σε όλες τις δομές. Δεν υπάρχει κοινωνική υπηρεσία διεπιστημονικά στελεχωμένη στα σχολεία. Υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος ανά 5 σχολεία. Το φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια, θεσμικό αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών. Δεν το λέμε για το κλάδο. Σας είπα ότι έχουμε μια διτή ιδιότητα. Δηλαδή, ναι, μεν τα εργασιακά δικαιώματα των κοινωνικών λειτουργών, αλλά από την άλλη, βλέπουμε τα προβλήματα των ανθρώπων που εξυπηρετούμε. Δεν υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στα πρωτοδικεία. Εισαγγελικές εντολές πού πάνε, ποιος έχει την αρμοδιότητα έρευνας συνθήκων διαβίωσης για παραμέληση κακοποίηση. Πού πρέπει να στείλει ο εισαγγελέας αυτή την εντολή, αν αντιληφθεί από ανώνυμη καταγγελία οτιδήποτε ότι κάποιος ανήλικος ή ενήλικας κινδυνεύει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κενά σε αυτό το σύστημα που πρέπει να τα επαναπροσδιορίσουμε. Σπίτια του παιδιού. Δικανική εξέταση του ανήλικου θύματος. Είναι στελεχωμένες αυτές οι υπηρεσίες.
Έγιναν κάποιες μετακινήσεις με κινητικότητα, δεν έγιναν προσλήψεις, δεν υπήρχε κτηριακή υποδομή. Γίνεται κάποια προσπάθεια για να μιλήσουμε για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Πρέπει να είναι στόχος η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι μόνο η άμεση εμπλοκή του παιδιού με τη δικαιοσύνη. Είναι όταν και οι αποφάσεις που παίρνει ένας εισαγγελέας, ένας δικαστής, αφορούν γενικά τη ζωή του. Ένα συμβουσιακό διαζύγιο, την επιμέλειά του, τη γονική μέρημνα, όλα αυτά τα πράγματα. Που τα έχουμε δει τώρα και στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δομές φιλοξενίας. Καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες από έκτακτο προσωπικό. Και έρχομαι τους επαγγελματίες τώρα μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Γιατί έχουμε μειώσει προϋπολογισμών και περικοπές δαπανών, σας είπα από την αρχή όλα αυτά τα προβλήματα, καταργήσεις συγχωνεύσης υπηρεσιών, κατάργηση οργανικών θέσεων. Ο επαγγελματίας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ματέωσης μέσα σε αυτό, όμως καλείται να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά και εργασιακά του δικαιώματα, αλλά και τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι προκλήσεις και ταυτόχρονα προτάσεις. Νομίζω ότι έχω λίγο καταχρηστό χρόνο, οπότε θα το πάω πιο γρήγορα. Δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε διεπιστημονικά στελεχωμένες υπηρεσίες, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση σε προσωπικό. Έχουμε παραδείγματα ιδίως στην περιφέρεια και στους επαρχιακές περιοχές και δήμους χωρίς κανέναν κοινωνικό λειτουργό. Κοινωνική υπηρεσία, ας πούμε, με έναν υπάλληλο διοικητικό για τη γραφειοκρατική δουλειά. Αλλά στην πραγματικότητα, ποιος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ποιος θα δημιουργήσει αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χρειάζονται οι άνθρωποι, έτσι ώστε να κατανοήσεις το πρόβλημά τους και στη συνέχεια μαζί τους να σχεδιάσεις, γιατί αυτή τη δουλειά κάνει ο κοινωνικός λειτουργός, δεν σχεδιάζει από μόνος του. Μέσω της συνηγορίας, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης του ανθρώπου, τον οδηγεί στο να διεκδικεί, τον οδηγεί στο να σχεδιάζει και να επαναπροσδιορίζει προς το καλύτερο τη ζωή του ανθρώπου, προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που είπαμε πριν. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την αποσπασματικότητα και τώρα μέσα από το Μητρό του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών βλέπετε ότι για 3.792.469.000 κατοίκους στην περιφέρεια Αττικής έχουμε 66 δήμους, έχουμε τους κοινωνικούς λειτουργούς αυτούς που βλέπετε, όπου μόνο 125 είναι μόνιμοι, οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι, είναι ένας διπλάσιος αριθμός, που αγωνιούν καθημερινά για τη συνέχιση της εργασιακής τους σχέσης και ταυτόχρονα πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους στο ευρύτερο περιβάλλον αυτό της κοινωνικής φροντίδας που είπαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να το επαναπροσδιορίσουμε για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του, το σύστημα κοινωνικής φροντίδας όλο. Πρέπει να υπάρξουν κατεπίγουσες προσλήψεις, δηλαδή εγώ λέω σε αυτό το σύστημα πρόνοιας έπρεπε από χθες να έχουμε κάνει προσλήψεις όχι μόνο κοινωνικών λειτουργών και λοιπού επιστημονικού προσωπικού. Θα πρέπει να καθιερώσουμε πρωτόκολλα και εργαλεία δικτύωσης μεταξύ των υπηρεσιών για να αποφεύγουμε έτσι τις αλληλοεπικαλύψεις. Δηλαδή, ο επαναπροσδιορισμός έχει να κάνει και με τη σωστή, αν θέλετε, τοποθέτηση αυτών των υπηρεσιών μέσα σε αυτό το σύστημα. Θα πρέπει το προσωπικό και οι φορείς να υποχρεώνονται να έχουν ένα εκπαιδευμένο προσωπικό τακτικά επιμορφωμένο για να μιλήσουμε για ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει, αυτό είναι η πρότασή μας και νομίζω έχει γίνει αποδεκτή και από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, να δημιουργηθούν ξεχωριστά τμήματα οικογένειας και παιδιού σε κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με εξειδίκευση για την προστασία του παιδιού και της οικογένειας και την ασφάλεια μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Είπαμε για τη διεπιστημονική στελέχωση και για τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Υπάρχουν τα εργαλεία. Πραγματικά έχουν προτυπωποιηθεί. Θα πρέπει να εφαρμοστούν συνολικά μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο, θεωρούμε εμείς, νομοθετικό. Και πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Πρέπει σε αυτό το σύστημα να παντρέψουμε τις παραδοσιακές μεθόδους που μπορεί να είναι η επιδοματική πολιτική και να θεωρούμε ότι είναι ασφάλεια αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Με μεθόδους καινούργιες, όπως είπαμε, την αποτύπωση των στατιστικών δεδομένων, την επεξεργασία τους και την εφαρμογή τελικά μέσα από αυτά τα αποτελέσματα πραγματικά ουσιαστικών παρεμβάσεων και να φροντίσουμε ώστε αυτή η φροντίδα, η κοινωνική φροντίδα, να είναι δωρεάν, να ενισχυθεί, να παρέχεται για όλους
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική αλληλεγγύη και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αθανασίου και να πάμε τώρα στο θέμα της υγειονομικής ασφάλειας. Νομίζω ότι μετά από μια πανδημία, ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας και μια ιδιωτικοποίηση με κυβερνητική σφραγίδα, ο κύριος Καλομενίδης έχει να μας πει αρκετά. Ο κύριος Καλομενίδης, καθηγητής πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού και στον Ευαγγελισμό. Έχετε το λόγο, κύριε Καλομενίδη, όταν είναι έτοιμη η παρουσίαση. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και παίρνω ευκαιρία, με βοηθήσατε πάρα πολύ με τον τρόπο που εισάγατε το θέμα, γιατί θα ήθελα να πω, μιλώντας για υγειονομική ασφάλεια και προστασία υγείας, οι περισσότεροι από εμάς, όταν τα ακούμε αυτό, βάζουμε στο μυαλό μας το σύστημα περίθαλψης, έτσι. Παραβλέποντας το γεγονός ότι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει πριν από όλα να σκεφτούμε είναι να μην αρρωστήσουμε για να χρειαστούμε το σύστημα περίθαλψης. Άρα λοιπόν, η εξάλληψη των παραγόντων κινδύνου είναι πρώτη προτεραιότητα. Ποιοι είναι αυτοί οι παραγόντες κινδύνου, αυτά συζητάνε οι περισσότεροι. Αυτά τα πύρα είναι αυτά που αναλύει ο ΟΑΣΑ στα διάφορα ρεπόρτ που κάνει για τους παράγοντες κινδύνου. Έτσι, βλέπετε, είναι το βασίλειο της ατομικής ευθύνης. Να μην καπνίζεις, να μην πίνεις, να μην ασκείσαι, να τρως προσεκτικά κτλ. Τελευταία μπήκε η ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά και αυτό επιδέχεται, ας πούμε, ατομική ευθύνη, με την έννοια ότι να μην κυκλοφορείς τις μέρες που έχει μεγάλη ρήπανση, όταν έχει πυρκαγιά, ή να φοράς μάσκα. Όπως με ρώτησε ένας δημοσιογράφος προχθές, συζητώντας για την ρήπανση, αν πρέπει να φοράμε μάσκα. Αυτά δεν είναι ψέμα, ξέρετε, αλλά είναι τόσο λίγη αλήθεια που στην πραγματικότητα αυτά είναι παραπλανητικό. Γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό λέει η επιστήμη, πίσω από αυτά υπάρχουν οι λεγόμενοι κοινωνικοί καθοριστές. Οι κοινωνικοί καθοριστές της υγείας, οι οποίοι είναι αυτά εδώ. Τα οποία χοντρικά υπάρχει η άποψη ότι αυτό παράγει 50% των θανάτων παγκοσμίως. Σαν σύνολο όλων αυτών των κοινωνικών προβλημάτων. Και αυτό γίνεται είτε γιατί οι μηχανισμοί που το κάνει αυτό είναι γιατί ευνοούν τους ατομικούς παράγοντες, είτε γιατί παρακάτοντάς τους ακόμα μπορεί να προκαλέσουν νόσο, ψυχική νόσο, το καταλαβαίνουμε, αλλά ακόμα και σωματική νόσο. Υπάρχουν ήδη, υπάρχει έρευνα που δείχνει τους βιολογικούς δρόμους που σωματοποιείται η κοινωνική ανισότητα και η φτώχεια. Και από εκεί μετά, ας πούμε, έρχεται και ο περιορισμός στην πρόσβαση όταν πλέον αρρωστείς. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δημιουργείται μια υγειονομική ευαλωτότητα, ας πούμε, και πώς κανείς πρέπει, αρχίζοντας να βλέπει το θέμα της πια ανασφάλεια. Αυτό το δείχνω έτσι λίγο, είναι μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση. Ηνωμένες Πολιτείες, η κίτρινη γραμμή είναι του πόσο πολύ πιο εύκολα πεθαίνουν οι φτωχοί σε σχέση με την μπλε γραμμή που πεθαίνουν πολύ πιο δύσκολα οι πλούσιοι. Είναι 2 δεκαετίες, τι ορίζει φτώχεια το κάτω από το 50% του διαμέσου εισοδήματος. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, του πόσο ανεξάρτητα, έτσι, από το αν καπνίζεις, αν ασκείς, αν είσαι, το πόσο χοντρός είσαι κτλ., πεθαίνεις γιατί είσαι φτωχός. Με βάση αυτά, μιλώντας για την οικοδόμηση του πώς φανταζόμαστε, ας πούμε, σαν κοινωνία την προστασία της υγείας, θα έλεγε κανείς ότι σε σχέση με το πρώτο μοντέλο της ατομικής ευθύνης, πάει κανείς αυτό που μας ρωτάνε όλοι. Είμαστε ασφαλείς, ας πούμε, δηλαδή ασφάλεια είναι να έχουμε καλό σύστημα υγείας. Και είναι αυτό εδώ πέρα, πώς το φαντάζεται ο καθένας και λέει να οι διάφορες βαθμίδες ποιες είναι. Και για τον νεοφιλελεύθερο, καλύτερα να είναι ξεχωριστές αυτές οι βαθμίδες, να μην συναρμόζονται, να είναι κατακαιρματισμένες, ώστε να είναι και πιο εύκολα εμπορεύσιμες, να παράγουν πιο εύκολα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αποτέλεσμα εμπορίου. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή είναι η οικοδόμηση της φροντίδας υγείας. Στη βάση όλων των πραγμάτων υπάρχει το τι πολιτική φτιάχνουμε σαν κοινωνία. Όλα τα κάθε οικονομικό μέτρο, κάθε κοινωνικό μέτρο, τα είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, του πώς παράγει νόσο και θάνατο. Δηλαδή, όταν νομοθετούμε, ας πούμε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό έχει και μια επίπτωση υγείας. Δεν γίνεται, το ξέρουμε, το ξεχνάμε. Και από εκεί και πέρα, σε επίπεδο υπηρεσιών, δεν είναι βέβαια μόνο το σύστημα περίθαλψης το οποίο παράγει αποτελέσματα, αλλά έχει μεγάλη σημασία το σύστημα υπηρεσίας δημόσιας υγείας, εμπολής αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ο ΕΟΔΗ, έτσι, ο οποίος επιχείρησε, ας πούμε, έντονα τον καιρό της πανδημίας, αλλά συνεχίζει. Υπάρχει, δηλαδή, φροντίζουν το νερό, την ποιότητα του νερού, παράδειγμα, ας πούμε, τα λοιμώδη νοσήματα, όλα αυτά είναι πράγματα καθημερινές λειτουργίες. Και βέβαια, συναρμογή με το θέμα των υπηρεσιών της κοινωνικής πρόνοιας, η οποία ακριβώς φροντίζοντας την ευαλωτότητα και επειδή η ευαλωτότητα συναρτάται άμεσα κοινωνική με την υγειονομική ευαλωτότητα, αυτά πρέπει να λειτουργούν μαζί. Για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να λειτουργούν μαζί. Και αυτό είναι το μοντέλο ότι όλο αυτό το πράγμα πρέπει να είναι ένα. Δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να τα σκεφτούμε ξεχωριστό, ήδη εισάγουμε ένα πρόβλημα.
Ξεκινάμε τη συζήτηση από λάθος βάση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό, ότι για να μιλάμε για υπηρεσίες υγείας που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, εφόσον ήδη έχει γίνει το κακό, δηλαδή έχει προκληθεί νόσος, πρέπει να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αυτό υποτίθεται ότι με ομοφωνία παραδεχτήκανε και τα κράτη τον καιρό της πανδημίας. Πλέον δεν αμφισβητεί κανείς, ας πούμε, ότι χρειάζεται ένα δημόσιο σύστημα με καθολική πρόσβαση κτλ. Ακόμα και οι νεοφιλελεύθεροι στην πράξη αυτό λένε ότι προσπαθούν να πετύχουν. Μιλώντας για ατομική versus κοινωνική ευθύνη, σας θυμίζω ότι να ξαναμοιραστούμε λίγο την πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας, πώς μπήκαμε σε αυτό το πράγμα, ότι χέρια, μάσκες, αποστάσεις ήταν το ζήτημα, έτσι θα προστατευόμασταν, ακόμα και όταν μάθαμε πολύ γρήγορα ότι τα χέρια δεν έχουν καμία σημασία και ότι οι αποστάσεις, αλλά ακόμα και η μάσκα, η κοινή, ας πούμε, σε κλειστούς χώρους δεν έχουν και αυτά καμία σημασία, δεν δώσαμε προσοχή σε άλλα μέτρα τα οποία αφορούσαν προστασία, υγειονομική επιτήρηση στην κοινότητα, αλλά ειδικά σε χώρους υπερμετάδοσης. Αγνοήθηκε, ο καθαρισμός αέρα θεωρήθηκε μια πολυτέλεια. Και βέβαια, σας θυμίζω ακόμα ότι σήμερα και αύριο, όταν χρειαστεί να κάνουμε ένα τεστ, θα πρέπει να πληρώσουμε. Ακόμα το τεστ, ούτε το μοριακό, ούτε το rapid, συνταγογραφείται. Εντάξει. Σε λίγες χώρες δεν συνταγογραφείται. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολιτικής είναι ότι η χώρα μας είναι στην αυτό που εγώ ονομάζω δεύτερη υγειονομική κατηγορία της Ευρώπης. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, είναι ευθυνητότητα συνολική από την αρχή της πανδημίας με χθεσινά σημεία. Πώς το είναι, 23 Απριλίου, πότε, 19 Απριλίου είναι αυτά. Ναι, 19 Απριλίου. Η χώρα είναι νούμερο 10. Μετά από χώρες, δείτε ποιες. Βαλκάνια βασικά και λίγο Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, Πολωνία είναι καλύτερα από εμάς. Ρουμανία είναι καλύτερα από εμάς. Είναι συνολική θάνατη ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτό που δεν είναι πιο ενδιαφέρον για μένα και το οποίο λίγο συζητιέται είναι η διαχρονική εξέλιξη. Γιατί αν δείτε εδώ είναι πρώτο κύμα. Δείτε το κίτρινο, το καφέ είναι Ελλάδα, το μπλε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόκκινο είναι Ευρώπη. Το βάζω. Δείτε εδώ είναι η Ελλάδα αρχίζει πάρα πολύ καλά. Σούπερ. Ήμασταν από τις τυχερές χώρες που προλάβαμε και κάναμε lockdown γρήγορα. Κάνουμε μια κορυφή στη θνητότητα στην τραγωδία του φθινοπόρου του 20 στην Βόρεια Ελλάδα. Και μετά στην πράξη, από την άνοιξη του 2021, περνάμε χαρακτηριστικά πάνω από το μέσο όρο. Και ειδικά αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν δείτε, είναι από την αρχή του 2020 και στη συνέχεια παραμένουμε. Γιατί το λέω, γιατί από εκείνο το σημείο, δηλαδή στην πράξη, από το φθινόπωρο, από το τέλος του καλοκαιριού του 2021 και μετά, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και αυτά που είχαν πρόβλημα στην αρχή μετά βελτιώνουν θεματικά την διεθνότητά τους. Η Ελλάδα παραμένει, μάλλον τότε χειροτερεύει, γιατί ακόμα και επί στελέχους όμικρον, το οποίο όπως ξέρετε ας πούμε, έχει μικρότερη διεθνότητα κτλ. Η Ελλάδα όμως παραμένει, χειροτερεύει τότε τη θέση της, γιατί τότε καταρρίχθηκαν τα περιοριστικά μέτρα. Φάνηκε δηλαδή από αυτό εδώ ότι η χώρα προστατευόταν στην πράξη γιατί ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Όταν βγήκαμε έξω, πάθαμε αυτό. Και όχι μόνο νοσήσαμε, μολυνθήκαμε και νοσήσαμε, αλλά και όταν νοσήσαμε δεν πήγαμε καλά. Δεν το έχω εδώ γιατί παίρνει πάρα πολύ. Η μελέτη Λίτρα, η οποία είναι μάλλον η μοναδική ίσως η οποία βλέπει απόδοση του συστήματος υγείας στον καιρό της πανδημίας, δείχνει ότι σε αυτό το δεύτερο διάστημα η θνητότητα σε όσους από εμάς διασωληνωθήκαν διπλασιάστηκε. Άρα λοιπόν, αντί να έχεις μια καλύτερη απόδοση τον καιρό της πανδημίας, καθώς ήδη υπήρχε εμπειρία, υπήρχαν φάρμακα, υπήρχαν μέθοδοι κτλ. Η χώρα γονατίζει, κυρίως εκεί. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ χαμηλή ανθεκτικότητα. Για μένα αυτό είναι το τρομακτικό. Και γονατίζει και βγαίνοντας από την πανδημία αρχίζουμε και βλέπουμε λειτουργεί η πανδημία σαν μεγεθετικός φακός και επιδεινώνει από τη μια μεριά και από την άλλη υπερτονίζει και βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της κρίσης, τα οποία συμφωνούμε όλοι, έτσι, δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχει εδώ διαφωνία. Ξέρουμε όλο ότι είναι υποχρηματοδοτημένο το δημόσιο σύστημα. Ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένο. Από τον καιρό των μνημονίων άρχισε ήδη το μεγάλο πρόβλημα, τα μεγάλα κενά, να μην προσλαμβάνεται κόσμος. Υπολογίζει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών υπολογίζει περίπου 5.000 γιατροί και 30.000 νοσηλευτές λείπουν από το σύστημα. Λείπουν σε κρίσιμες ειδικότητες πλέον γιατροί. Υπάρχει ένα brain drain το οποίο και τον καιρό της πανδημίας, αλλά κυρίως μετά την πανδημία πάλι, και έχουμε δυστυχώς λίγα στοιχεία και γι' αυτό, και ένα καινούριο πράγμα το οποίο δεν υπήρχε πριν, παραιτήσεις. Και παραιτήσεις, προσέξτε, μονίμων συναδέλφων του ΕΣΥ,
που κάνουν καριέρα κτλ. Και κάποια στιγμή δεν αντέχω, φεύγω. Και αυτό το πράγμα πλέον έχει πάρει χαρακτηριστικά επιδημικά, ας πούμε. Δεν είναι, αυτό είναι καινούργιο στοιχείο και είναι πάρα πολύ ενισχυτικό. Τωρινό είναι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η μείωση της αναλογίας μονίμωση βασίχων υπαλλήλων. Προσέξτε, δουλειές αυτού του τύπου, υπερεξειδικευμένες, δεν γίνονται με συμβασίχους. Θέλει μόνιμους οι οποίοι είναι εκεί, δημιουργούν ομάδες, δημιουργούν παραδόσεις και έτσι εξασφαλίζει την ποιότητα. Έλα σε ένα χρόνο, φύγει, έλα μετά κτλ. Αυτό είναι, αυτό δυστυχώς παράγει τρένα. Για να το πω έτσι λίγο με μια ομότητα. Η εργασιακή εξωθένωση που συνεπάγεται από το προηγούμενο, ακούσει, σας λέω, η κατάσταση εδώ στην Αθήνα, αυτό που ζούμε είναι το ήπιο, το πραγματικά άγριο πράγμα είναι αυτό που συμβαίνει με τα νομαρχιακά νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εκεί οι ελλείψεις είναι τέτοιες που παράγουν πολύ δυσάρεστες συνθήκες, πάρα πολύ ενσχετικές. Εκεί μιλάμε πραγματικά για όρια διάλυσης. Ξέραμε, ποτέ δεν είχαμε πρωτοβάθμια φροντίδα δημόσια στα αστικά κέντρα. Επιχειρήθηκε λίγο από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν τράβηξε. Ξέρουμε ότι πρακτικά δεν έχουμε μετανοσοκομιακή φροντίδα δημόσια. Και επίσης ένα πράγμα το οποίο επίσης διαπιστώνουμε, ότι είμαστε παντελώς ανέτοιμοι για την επόμενη πανδημία. Δηλαδή, ενώ όλη η ανθρωπότητα συζητάει και σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και σε επίπεδο κρατών την προετοιμασία να μην ξαναπάθουμε αυτά που πάθαμε, εμείς εδώ είναι λες και δεν θα συμβεί ξανά. Δεν σας υπόσχομαι ότι ξέρω πότε θα συμβεί, κανείς δεν ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, με βίαιο τρόπο καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα κράτος, ένα σύστημα που να είναι προετοιμασμένο. Το πώς προσλαμβάνει ο κόσμος την κρίση στο ΕΣΥ είναι αυτό, ταλαιπωρία στα ΤΕΠ, ράντζα, ειδικά ας πούμε, στα αστικά κέντρα. Καλά. Στα νομαρχιακά δεν υπάρχει γιατί ο κόσμος φεύγει. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Γιατί κατεβαίνει στις πόλεις, στα μεγάλα νοσοκομεία. Γι' αυτό. Ξέρουμε ότι για να κάνεις εργαστηριακά σε δημόσια δομή δεν γίνεται. Πρέπει να πας σε ιδιωτικό εργαστήριο και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή μπίζνα. Μεγάλη χρόνια αναμονής, νοσοκομιακές λοιμώξεις, τεράστιο ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης. Θα σας το δείξω κιόλας ένα χαρακτηριστικό. Το ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα είναι 35-38% υπολογίζεται από ΑΣΑ versus 15-20% μέσω ευρωπαϊκού. Εντάξει, και βέβαια το φακελάκι το γνωστό. Βλέπετε εδώ αυτά που σας είπα προηγουμένως, είναι στοιχείο ΑΣΑ, εκεί είναι η Ελλάδα σε κατακεφαλή δαπάνη υγείας. Εντάξει, πολύ πιο πίσω, πολύ πέρα βέβαια από τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και πίσω από άλλες που θα περίμενε κανείς, ξέρω εγώ, από τη Λιθουανία, ας πούμε, και από τη Σλοβενία, γιατί πρέπει να έχουμε μικρότερη κατακεφαλή δαπάνη υγείας. Θα μου πείτε τα μνημόνια. Βλέπετε εδώ το ιδιωτική δαπάνη, το out of pocket που λένε στα αγγλικά. Η Ελλάδα είναι τρίτη σε ποσοστό, έτσι μετά Μάλτα, Βουλγαρία είναι τρίτη μαζί με την Πορτογαλία. Και σε καταστροφικές δαπάνες υγείας επίσης βλέπετε εδώ αρκετά υψηλά, πάνε πολύ καλά. Αυτό για μένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ανησυχητικό γράφημα είναι οι μη καλυπτόμενες ανάγκες υγείας. Είναι η Ευρώπη των 27, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο δεύτερη μετά την Εστονία, αλλά έχει μια τεράστια απόκληση μεταξύ αυτών που είναι υψηλού εισοδήματος και μεταξύ αυτών που είναι φτωχού εισοδήματος. Δηλαδή φαίνεται το ότι ο Έλληνας φτωχός είναι αυτός που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χειρότερα αναφορικά με τις κάλυψεις δαπανών υγείας. Είναι πάρα πολύ ενισχυτικό και το δεύτερο και αυτή η μεγάλη ανισότητα, η οποία μεγάλη ανισότητα δεν φτάνει να δικαιολογηθεί έτσι μόνο από την νησιωτικότητα. Γιατί μερικοί λένε ότι υπάρχει και το θέμα της νησιωτικότητας μέσα σε αυτό. Αυτά διαπιστωτικά. Τώρα φτάνουμε να συζητάμε μπρος στις εκλογές και μπρος σε διλήμματα, μπρος γενικευμένη συνειδητοποίηση ότι η κρίση είναι σημαντική και κάτι πρέπει να κάνουμε, να συζητάμε τι πρέπει να γίνει. Και βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχουν εμπολείς δύο αντιλήψεις, οι οποίες συμφωνούν στις παράδοχες. Έτσι, μία είναι νεοφιλελεύθερη και άλλη που λέει κοινωνικά προσανατολισμένη, δυσκολεύτηκαν από αριστερή με την έννοια ότι μόνο συγκυριακά είναι που η αριστερά σέρνει τώρα το ζήτημα του δημοσίου συστήματος. Δηλαδή, θέλω να πω, δεκαετία του 70 παράδειγμα και του 80, ήταν μεγάλα κομμάτια. Η πρώτη προσπάθεια να γίνει δημόσιο σύστημα υγείας ήταν το Δοξιάδη, Υπουργού Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε έτσι. Μετά ο Αυγερινός, ας πούμε, μπόρεσε, είχε το συσχετισμό, ας πούμε, να το περάσει επί Πασόκ. Δύσκολα πάλι, δεν ήταν απλή η διαδικασία και έγινε, ας πούμε, έτσι, καταστατικό χαρακτηριστικό της πολιτικής του Πασόκ. Το φαίνεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το πλέον ισχυρός πολιτικός χώρος να είναι η αριστερά. Η νεοφιλελεύθερη λοιπόν αντίληψη δεν μιλάει για καμία συζήτηση, δεν κάνει χρηματοδότηση. Στην πράξη έχει αυξηθεί λίγο τα δύο χρόνια της πανδημίας. Φέτος λειτουργούμε με προϋπολογισμό κατώτερο από ότι τον περσινό. Απέναντίας η άλλη μεριά λέει σαφώς και τα λοιπά και στο προεκλογικό πρόγραμμα ορίζει ότι πάμε για μια αύξηση
δημόσιας δαπάνης υγείας και μιλάει και για συγκεκριμένα νούμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άμα δεν αποδεχτούμε αυτό ως κοινωνία ότι πρέπει τέλος να πληρώσουμε περισσότερα συστήματα το δημόσιο σύστημα, όλες οι άλλες συζητήσεις, θεσμικές, εκείνων τα άλλα τα λοιπά, είναι άνευ περιεχομένου. Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη λέει ότι να μετατρέψουμε τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν εξηγεί πολύ καλά γιατί ο πλεύρης. Και είναι μια συζήτηση, ας πούμε, να το δούμε αυτό. Λέει ότι θα υπάρχει μια κάποιο τύπου, δεν θα καταργηθεί η ελεύθερη πρόσβαση, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Και επίσης θα υπάρξει ιδιωτικό management. Στην πραγματικότητα, αν ανατρέξουμε σε εμπειρίες, παραδείγματος χάρη Γερμανία, αυτό που συμβαίνει όταν εισάγεται η έννοια του ιδιωτικού management και της ιδιωτικής αντίληψης, δηλαδή ένα νοσοκομείο το οποίο τουλάχιστον δεν θα πρέπει να είναι ελληματικό, αυτό που συμβαίνει, σαν εμπειρία, είναι ότι άνθρωποι με νοσήματα και προβλήματα τα οποία είναι περίπλοκα και τα οποία απαιτούν μακροχρόνιες νοσηλείες και περίπλοκες τα λοιπά, αποθούνται εκτός συστήματος ευγενικά, αυτό που οι Γερμανοί συνάδελφοι ονομάσανε τα αιματηρά εξιτήρια. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η σπουδή, ας πούμε, να κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε τι εξυπηρετεί. Έχει νομοθετήσει η παρούσα κυβέρνηση, αρχίσει να επεκτείνει το outsourcing, δηλαδή αρχίζοντας από τις υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμού κτλ., τα οποία πάνε σε εργολάβους. Ευαγγελίζεται ότι θα μπορεί ένας ιδιώτης να έρθει και να επενδύσει. Παραδείγματος χάρη, εσύ δεν έχεις εδώ πέρα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις τον αξονικό. Ωραία, σου φέρω εγώ αξονικό, θα σου φέρω και προσωπικό και θα έχουν σύμβαση με μένα και θα κάνω ένα μικρό μαγαζί μέσα στο νοσοκομείο. Και θα κάνω μια σύμβαση με το νοσοκομείο και θα λειτουργώ. Στην αντίθετη άποψη είναι ότι εμείς δεν αμφισβητούμε την νομική δομή των νοσοκομείων και λέμε ότι θα πάμε και θα ενισχύσουμε να λειτουργήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα είναι υπαρκτός, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει στην πρωτοβάθμια και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά. Και εφόσον θα αναπτύσσει το δημόσιο, αναγκαστικά θα μειώνεται ο ρόλος του ιδιωτικού. Για τις ιδιωτικές δαπάνες που σας έδειξα προηγουμένως, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη λέει, μα τι χρησιμοποιήσαν δικαιολογία, λέει, τι ζητάτε, ας πούμε, τι μας λέτε, δεν βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχουν ένα σωρό λεφτά πληρώνει ο κόσμος, ας πούμε, γιατί πού το είδατε το δωρεάν σύστημα. Από την αντίπερα άποψη υπάρχει η εισήγηση ότι θα πρέπει να πάμε με μειωμένη συμμετοχή σε φάρμακα, να πάμε με δημόσια ιδιωτική περίθαλψη, δωρεάν απογευματινή λειτουργία, όχι όπως σήμερα πληρώνει ο κόσμος, με ενίσχυση αυτό το πλήμα υγειονομικό ισοδύναμο, όπως μετακινείται από την περιφέρεια στην πόλη, θα πρέπει να παίρνει μια ενίσχυση και εν γέννη ενίσχυση δημόσιων δομών για να μην αναγκάζεται ο κόσμος να πληρώνει. Όσον αφορά τη στελέχωση που όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένη, από τη μια μεριά η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θα φέρω ιδιώτες μέσα στο ΕΣΥ για να χειρουργούν, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο εκεί που λείπουν. Δεν το λέει ακριβώς εκεί που λείπουν. Θα μπορώ να φέρω ιδιώτες. Έχει νομοθετηθεί ότι ο γιατρός στο ΕΣΥ μπορεί να πάει και να κάνει ιδιωτικό επάγγελμα έξω, πράγμα το οποίο καταργεί το θεμελιακό χαρακτηριστικό της πλήρους και αποκλείσης απασχόλησης του ΕΣΥ που ήταν από τα ιδρυτικά του χαρακτηριστικά και ήδη υπάρχει η δυνατότητα, ας πούμε, να έρθει κάποιος χειρουργός, ας πούμε, να χειρουργήσει απόγευμα με αμοιβή όταν το χρειαστούμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει άποψη που λέει εμείς μένουμε στο πλήρους αποκλειστική, πάμε για προσλήψεις δημοσίων και μονίμων υπαλλήλων, έχουν αναφερθεί και νούμερα στο προεκλογικό πρόγραμμα. Πάμε για αύξηση των αποδοχών, επίσης έχουν αναφερθεί νούμερα και κίνητρα για τις άγονες θέσεις, εκεί που δεν πάει ο κόσμος. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επιχείρησε η κυβέρνηση να κάνει μια ενός τύπου, ας πούμε, μεταρρύθμιση, η οποία πέτυχε, βάζοντας, ας πούμε, τους ιδιώτες συναδέλφους να παίξουν ένα ρόλο οικογενειακού γιατρού, με μια κατακαιρματισμένη αντίληψη απέναντίας, εμείς λέμε, ενίσχυση αυτού που έγινε την προηγούμενη φορά, δηλαδή ενίσχυση των τόμι και των κέντρων υγείας της πόλης, που πρέπει να είναι οργανικό τμήμα των ΕΣΥ, δεν είναι πρωτοβάθμια ξεκομμένη, είναι κομμάτι του ΕΣΥ, συναρμογή και συναρμογή, όπως σας έθεσα προηγουμένως, με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Για την επίγουσα ιατρική υπάρχει ήδη η θεσμοθέτηση ιδιωτικών ασθενοφόρων, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά που λέει ενίσχυση σε ΚΑΒ, αυτόνομα τμήματα επειγόντων περιστατικών, εφημέρευση των κέντρων υγείας της πόλης, ώστε να αποσυμφορηθούν οι εφημερίες. Για την μετανοσοκομική φροντίδα θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν από τις ιδιωτικές δομές να γίνουν και δημόσιες. Κλείνω με αυτό εδώ. Γιατί συνήθως σκεφτόμαστε ότι το ΕΣΥ είναι κάτι στο οποίο δίνουμε λεφτά.
κάπου που η οικονομία δίνει. Οι οικονομολόγοι ξέρουν ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο λειτουργεί καλά έχει ανέπτυξη αρκό ρόλο. Γιατί αυτό που εισηγηθήκαν ας πούμε, οι σοσιαλδημοκράτες όταν τα ιδρύσαν αυτά, με αυτόν τον τρόπο ελέγχει το κόστος αναπροηγούμενης εργατικής δύναμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε δυτικές κοινωνίες, όπου το μεγαλύτερο κόστος, να ξέρετε, δαπάνηση για περίθαλψη είναι σε εργαζόμενο πληθυσμό με χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, έτσι. Γιατί δημιουργείς ένα ασφαλές περιβάλλον προστασίας εργασίας έτσι ώστε προσελκύεις δυναμικό εργατικό που χρειάζεσαι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο επίσης λαμβάνεις υπόψη το γεγονός ότι το ΕΣΥ αποτελεί ένα διαχρονικό και μια διαχρονική μεγάλη αγορά ψηφιακών προϊόντων και εκεί έχει μια μεγάλη σημασία να δούμε από ποιον θα τα πάρουμε και τι είδους ψηφιακά προϊόντα θα είναι. Είναι μια συζήτηση που γνωρίζω ότι, ας πούμε, την γνωρίζετε και τα λοιπά. Αλλά αποτελεί με αυτή την έννοια ένα πεδίο αναπτυξιακό, αύξηση της αξίας του τουριστικού προϊόντος και βέβαια ένα άλλο πράγμα το οποίο περισσότεροι από εσάς που δεν έχετε σχέση με, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ένα πεδίο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, αν έχεις ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, έχεις ένα εργαλείο τρομερό R&D. Για να αναπτύξεις καινούργιες τεχνικές και καινούργια φάρμακα. Δηλαδή, αν δει κανείς τι έκανε το NHS στη διάρκεια της πανδημίας και πόσο πάρα πολύ γρήγορα το αγγλικό, που είναι προσαρμοσμένο έτσι, μας εφοδίασε με καινούργιες θεραπείες, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ. Αυτά ελπίζω να μην κούρασα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καλομενίδη και τώρα να πάμε στον τομέα της ασφαλούς διαβίωσης και στο κομμάτι της στέγης, ένα σημαντικότατο θέμα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους και όποιος έχει αμφιβολία μπορεί εύκολα να τρέξει σε τι τιμές υπάρχουν για ενοικίαση σπιτιών, για αγορά σπιτιών και τι ποιότητα σε σχέση με την ποιότητα αυτού του προϊόντος. Έχουμε μαζί μας την κυρία Δήμητρα Σιατίτσα, δόκτωρ πολεοδομία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ερευνήτρια σε θέματα πόλης και κατοικίας. Καλησπέρα και από μένα. Μέχρι τώρα η συζήτηση, ειδικά η τελευταία, έτσι, με έκανα να νιώθω αρκετά ανασφαλής για το που πηγαίνουμε. Ελπίζω η συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος να εισακουστούν και να μπορέσουμε και συλλογικά να κάνουμε, ας πούμε, τις σωστές ανακατευθύνσεις. Εγώ θα μιλήσω για την στέγαση και θα ξεκινήσω με τα λόγια του ειδικού ανταποκριτή των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση. Η στέγαση είναι η βάση της σταθερότητας και της ασφάλειας για το άτομο και την οικογένεια. Είναι το επίκεντρο της κοινωνικής, συναισθηματικής και μερικές φορές οικονομικής ζωής. Το σπίτι πρέπει να είναι καταφύγιο, ένα μέρος για να ζούμε με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η πρώτη φράση στο εισαγωγικό κείμενο στην ιστοσελίδα και συνεχίζει. Αν και αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως εμπόρευμα, η στέγαση είναι πρωτίστως ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το να στεγάζεσαι επαρκώς σημαίνει να έχεις ασφάλεια ενίκησης, να μην χρειάζεται να ανησυχείς για την έξωση ή την αφαίρεση του σπιτιού ή της γης σου. Σημαίνει να ζεις κάπου που είναι σύμφωνο με την κουλτούρα σου και να έχεις πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες, σχολεία και απασχόληση. Έχοντας μια παγκόσμια οπτική που αφορά πολύ διαφορετικές στεγαστικές συνθήκες, καταστάσεις και κουλτούρες κατοίκησης, αυτά τα κείμενα, τα διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζητούν την ασφάλεια, τοποθετούν την ασφάλεια ως μια πρωταρχική παράμετρο του δικαιώματος στη στέγη. Ένα δικαίωμα που συνδέεται με ευρύτερες ελευθερίες και άλλα δικαιώματα, πέρα από την ασφάλεια ενίκησης, τον έλεγχο στην κατοικία και τη γη, την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε επαρκή κατοικία και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη στέγαση. Αυτά τα βάζει πάλι στο βασικό αυτό κείμενο. Ένα δικαίωμα που τίθεται σε κίνδυνο από διάφορες αιτίες που οδηγούν σε εκτοπισμούς και απώλεια της κατοικίας, όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και ο πόλεμος, αλλά και από μεγάλα έργα, επενδύσεις και χωρικές αναπτύξεις που υφαρπάζουν γη, υποδομές και πλούτο από τις τοπικές κοινωνίες, εντείνοντας τις χωροκοινωνικές ανισότητες. Ένα δικαίωμα που κινδυνεύει εξίσου από την εντατικότερη εμπορευματοποίηση και χρηματιστικοποίηση της κατοικίας, καθώς αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως όχημα πλουτισμού και κερδοσκοπίας παρά κοινωνικό αγαθό και από την απώλεια ελέγχου των κρατών, των κυβερνήσεων, που ανακτάται πια από το παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο που ελέγχει όλο και περισσότερο τις τοπικές αγορές κατοικίας και ακινήτων.
Αντίθετα όμως με το περιεχόμενο που βάζουν αυτά τα διεθνώς αναγνωρισμένα, τυπικά δυστυχώς, αλλά όχι ουσιαστικά και κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι η κανονικοποίηση της στεγαστικής επισφάλειας για όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Μία συνθήκη που εκθέτει την ανθρώπινη ζωή σε όλο και πιο μεγάλες πιθανότητες ευαλωτότητας και ανασφάλειας, συμβολικής και υλικής, σε ένα πλαίσιο όξυνσης των ανισοτήτων και εντυνόμενης κοινωνικο-οικονομικής πόλωσης. Η κανονικοποίηση της επισφάλειας, εδώ της στεγαστικής επισφάλειας, γιατί προφανώς αφορά το σύνολο της ζωής, της ύπαρξης, πηγαίνει παράλληλα με την αποδοχή ή αγνόηση των δομικών ανισοτήτων του οικονομικού συστήματος. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τη στεγαστική επισφάλεια χωρίς να βάλουμε στο ίδιο τραπέζι την αύξηση της ψαλίδας στην κατανομή του πλούτου και τις υπερβολές σε κατανάλωση πόρων και χώρου για όλο και πιο ακραία, πολυτελή και ανούσια διαβίωση μιας μερίδας του πληθυσμού εις βάρος του κοινού καλού και της ύπαρξης, της ίδιας της συλλογικής μας ύπαρξης. Αντίστοιχα με την επισφαλειοποίηση της εργασίας και της καθημερινής ζωής, η επισφαλειοποίηση της κατοικίας εκφράζει την αύξηση της έκθεσης των ατόμων και των οικοκυριών στην αβεβαιότητα μέσω της ιδιωτικοποίησης των κινδύνων, που μεταφέρει την ευθύνη και το κόστος στην περίπτωση της κατοικίας από το κράτος πρόνοια στο άτομο, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν, η ατομική ευθύνη. Η πρόσβαση στην κατοικία απαιτεί όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των ατόμων και των οικοκυριών εις βάρος άλλων βασικών αγαθών και της απόλαυσης μιας αξιοβίωτης ζωής. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα που χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έρευνας EU-SILC, Συνθήκων Διαβίωσης, ορίζει ως βασικές διαστάσεις της στεγαστικής επισφάλειας τις τέσσερις παρακάτω. Καταρχήν, την οικονομική προσιτότητα, affordability στα αγγλικά, δηλαδή τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών στεγαστικών δαπανών με επάρκεια, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος άλλων βασικών αναγκών. Η ασφάλεια, που αναφέρεται στην σταθερότητα της στεγαστικής συνθήκης, με την έννοια του ελέγχου στο καθεστώς ενίκησης, τη νομική κατοχύρωση της διαμονής, ένα σταθερό συμβόλαιο που να αντιστοιχεί σε συνθήκες ζωής και εργασίας του καθενός, την ύπαρξη ενός πλαισίου προστασίας της κατοικίας από άδικες και ανέτειες εξώσεις ή μεταβολές. Η τρίτη διάσταση είναι η καταλληλότητα, με την έννοια της διασφάλισης καλής ποιότητας κατοικίας σε κατάλληλες και επαρκείς συνθήκες διαβίωσης, με επαρκή θέρμανση και δροσισμό, υγιεινό περιβάλλον, χωρίς παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική και σωματική υγεία, με προστασία από τις καιρικές συνθήκες, που καλύπτει τις ανάγκες σε χώρους και υποδομές, με επάρκεια χώρου, με εύλογες προσαρμογές και δυνατότητα προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άλλες εξειδικευμένες ανάγκες κτλ. Και η τέταρτη διάσταση που βάζουν είναι η σύνδεση με τη γειτονιά και την πόλη. Και αυτό μπαίνει και όλα αυτά συνομιλούν πάρα πολύ προφανώς με τις χάρτες του δικαιώματος στη ΣΤΕΗ και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δηλαδή η κατοικία να είναι χωροθετημένη σε περιοχές που είναι κοντά στην εργασία ή σε ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία, σε εξυπηρετήσεις, όπως είναι η αγορά τροφίμων, πολλές περιοχές πια θεωρούνται food deserts, έρημοι ερήμων, ήδη καθημερινής ανάγκης, υπηρεσίες, κοινωνικές υποδομές, η συγκοινωνία, τα σχολεία, οι υποδομές υγείας, φύλαξη παιδιών κτλ. Αλλά και με το νόημα που έδωσε ο Λεφεύρ στο δικαίωμα στην πόλη, την πρόσβαση στην κεντρικότητα, δηλαδή την πρόσβαση στην πόλη, στο επίκεντρο της αστικής ζωής, το δικαίωμα στην ορατότητα, την παρουσία, τη συμμετοχή στην ζωή της πόλης και της κοινότητας, στην παραγωγή του χώρου και στη λήψη αποφάσεων. Άρα και αυτό είναι μια διάσταση που συνήθως μένει παραμερισμένη. Όλα αυτά, αν τα θρήσουμε, είναι παράμετροι που οι ελάχιστοι, έτσι όπως καταγράφονται σε αυτά τα κείμενα ή στις έρευνες, που διασφαλίζουν και περιγράφουν την συνθήκη της ασφαλούς, επαρκούς και αξιοπρεπικής συνθήκης κατοίκησης. Θέλω εδώ και εγώ να επαναφέρω μνήμες λίγο από την περίοδο της πανδημίας και να δούμε τι μάθαμε. Γιατί η περίοδο της πανδημίας και το σύνθημα «Μένουμε σπίτι», που ήταν το εμβληματικό σύνθημα εκείνης της περίοδου, είναι έτσι μια πολύ έντονη κοινή και παγκόσμια
εμπειρία που ανέδειξε με τον πιο δραματικό αλλά και τον πιο χειροπιαστό τρόπο τη σημασία της κατοικίας ως βασικής υποδομής για την ατομική και συλλογική ασφάλεια, για την προστασία και τη φροντίδα. Η παραμονή στο σπίτι την περίοδο της έξαρσης και μεγάλης μεταδοτικότητας μιας ασθένειας προβλήθηκε τότε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ζήτημα ζωής και θανάτου. Και τότε βέβαια συνειδητοποιήσαμε ή συζητήσαμε τι γίνεται με όσες και όσους δεν έχουν σπίτι, τι γίνεται με όσες και όσους δεν έχουν δυνατότητα κοινωνικής απομόνωσης στο σπίτι τους, τι γίνεται με όσους και όσους δεν έχουν επαρκείς και ασφαλείς συνθήκες στέγασης και η παραμονή στο σπίτι είναι επιβαρυντική και επικίνδυνη για τις ίδιες. Αυτά είναι ζητήματα που αναδείχθηκαν πολύ και συζητήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, όπως και το ζήτημα της ανάγκης ύπαρξης ενός δημόσιου συστήματος υγείας. Εκείνη την περίοδο είδαμε πάρα πολλά κράτη να κινητοποιούνται και να διαθέτουν αφιδώς πόρους δημόσιους για να παράσουν έστω και στοιχειοδός ή έστω και προσωρινά στέγη σε πληθυσμούς που δεν είχαν στέγη. Νοικιάστηκαν ξενοδοχεία, φτιάχτηκαν προσωρινοί χώροι διαμονής, επιδοτήθηκαν κατοικίες, αλλά και να υιοθετούν μέτρα για την προστασία της κατοικίας σε όσους αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες με οριζόντιες μειώσεις ενοικίου στην Ελλάδα, πρωτοφανές, επιδότηση στεγαστικών δαπανών, ενοικίου ιδανίου σε πολλές χώρες, απαγόρευση εξώσεων, απαγόρευση πληστηριασμών, άρα μέσα από μια πολύ ακραία συνθήκη καταλάβαμε αυτό που περιγράφει ο ορισμός των Ηνωμένων Εθνών, ότι η κατοικία δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι και μία στέγη, είναι ο βασικός χώρος της κοινωνικής ζωής, είναι καταφύγιο, είναι ο χώρος της προσωπικής και κοινωνικής ασφάλειας, προστασίας και ανάπτυξης. Και μετά βέβαια όλα αυτά τα ξεχάσαμε. Εκείνη την περίοδο η προστασία της κατοικίας αναδείχθηκε σε ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, όχι ένα ιδιωτικό ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί ατομικά. Προτεραιοποιήθηκε έναντι του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και νομικά, για να μπορέσουν να επιβληθούν όλες οι απαγορεύσεις, αλλά και έναντι των νόμων της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού, γιατί αναγνωρίστηκε αυτή η θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη. Και ξαναλέω, αμέσως μετά τα ξεχάσαμε. Και μάλιστα είναι μια παγκόσμια κατάσταση αυτή τη στιγμή που επανέρχεται πολύ πιο επιθετικά, αρπακτικά, το παγκόσμιο κεφάλαιο στις πόλεις, στην κτηματαγορά και στην κατοικία ειδικότερα, σαν επενδυτικό προϊόν πλέον. Και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που ζούμε και εδώ και που αναφέρθηκαν από λίγο, μια εκρηκτική άνοδο των τιμών δυσανάλογα σε σχέση με τα εισοδήματα τοπικά και τους μισθούς και μια αύξηση, μια πολύ μεγαλύτερη δυσκολία πια για όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε κατοικία. Έτσι κλείνοντας και για να ανοίξει και η συζήτηση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε συλλογικά και πολιτικά την αξία της κατοικίας, να συζητήσουμε για έναν πιο ισχυρό ρόλο του δημοσίου και της δημόσιας παρέμβασης και σε αυτό το τομέα, για τον προσδιορισμό του κοινωνικού ρόλου της ιδιοκτησίας. Αυτός είναι ένας όρος που συζητιέται πολύ στην Ισπανία αυτόν τον καιρό, που υπάρχει μια προσπάθεια με έναν εθνικό νόμο να δοθεί δυνατότητα ελέγχου στον τιμών ενοικίου, αλλά και ευρύτερα να μπουν περιορισμοί στο... Αυτό δεν είναι από μένα, Δεν τρίζω. Δεν τρίζουν τα θεμέλια μου, εντάξει. Να μπουν περιορισμοί στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση της κατοικίας και να προτεραιοποιηθεί ακριβώς αυτό το ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα, να προτεραιοποιηθεί αξία χρήσης έναντι της ανταλλακτικής κατοικίας. Υπάρχει ανάγκη να συζητήσουμε για εναλλακτικά μοντέλα κατοικίας που θα βασίζονται στη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τη συμπεριληπτικότητα, τη φροντίδα. Και αυτό είναι κάτι που ανέδειξε και η πανδημία. Δεν αρκεί να κλειστούμε στο σπίτι. Θα πρέπει να είμαστε σε μια κοινότητα που μπορεί να νοιάζεται και να φροντίζει, και αυτό μπαίνει πάλι
στη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ανάγκη να ξαναδούμε πιο συλλογικές μορφές και ιδιοκτησίας αλλά και κατοίκησης μέσα από συνεργατικά και συνεταιριστικά μοντέλα. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε έναν ισχυρό ρόλο για την τοπική κοινωνία, για τις κοινότητες, τις ομάδες, ώστε να μπορούν να ελέγχουν περισσότερο και να διαχειρίζονται τις υποδομές, τους πόρους, να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και σε αυτό, αυτό αφορά και την κατοικία. Και για να κλείσω, αυτές οι κουβέντες είναι λίγο πιο θεωρητικές ή αν θέλετε σε επίπεδο αρχών, το να το σκεφτούμε αυτό στην Ελλάδα της μικροϊδιοκτησίας, αλλά και στην Ελλάδα που σε αντίθεση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ή Βόρειας Ευρώπης που ανέπτυξαν, που είχαν ανεπτυγμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, εκεί η κατοικία, η στεγαστική πολιτική ήταν πάντα ο αδύναμος πυλώνας σε σχέση ας πούμε, με την υγεία, την εκπαίδευση, τη φροντίδα. Η στέγαση πάντα ήταν, ας πούμε, η δημόσια παρέμβαση ήταν λίγο επικουρική στη λειτουργία της αγοράς. Στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη, ήταν ο ανύπαρκτος πυλώνας. Εδώ, με έναν προστατευμένο τρόπο από το μεγάλο κεφάλαιο, από τις μεγάλες κατασκευαστικές, λειτουργήσε ιστορικά στα πλαίσια της οικονομίας, ας πούμε, της αγοράς με μικρά κεφάλαια, οικογενειακά κεφάλαια. Αυτό αλλάζει και θα πρέπει και αυτό να ανασκεφτούμε ένα νέο ρόλο για την στεγαστική πολιτική και στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις αρχές που ανέφερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω τώρα μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι ερωτήσεων ή τοποθετήσεων, με έναν αστερίσκο βέβαια, ότι έχουμε μόλις ένα τέταρτο μπροστά μας, γιατί πρέπει να παραδοθεί ο χώρος, οπότε όποιος τοποθετηθεί, αν θέλει, όποιος όποια, παρακαλούμε να είναι αρκετά σύντομος ή σύντομη. Κανένας, ωραία. Οπότε, αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής. Να φοβηθεί ο κόσμος, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με το χώρο. Συγγνώμη. Οπότε, να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές μας, την κυρία Ντίνα Βαΐου, την κυρία Τριανταφυλιά Αθανασίου, τον κύριο Γιάννη Καλομενίδη και την κυρία Δήμητρα Σιατίτσα, και να σας πούμε ότι βέβαια το πρόγραμμα συνεχίζεται και αύριο, το πρόγραμμα του συνεδρίου, και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, Δανάη. Όχι, ωραία. Καλό σας βράδυ.